Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός της απρόσεκτης μετακίνησης πολιτών με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη από τους ίδιους όταν βγαίνουν στο δρόμο, διότι είναι εκτεθειμένοι από παντού. Αυτό συμβαίνει διότι τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται οι απαραίτητες προφυλάξεις από τους ίδιους τους οδηγούς, που τυχαίνει πολλές φορές να είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Όπως σχολίασαν οι πολίτες, είναι ένα καλό μέσο μεταφοράς νέας γενιάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές αλλά και η σωστή οδική συμπεριφορά πάντοτε από τους οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων. Πώς βλέπετε την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους? Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή και να βγει, να υπάρχει ειδικός διάδρομος όπως είναι ο ποδηλατόδρομος. Είναι επικίνδυνο όμως. Είναι επικίνδυνο μόνο για αυτούς ή για όλους και τους οδηγούς? Για τους οδηγούς, γιατί βλέπω αναπτύσσουν ταχύτητα. Να πείσουν ταχύτητα και δεν υπολογίζουν. Είναι νεαρά παιδιά και δεν υπολογίζουν το κίνδυνο που θα βρουν μπροστά τους. Άρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, σωστά? Κάποια μέτρα, και εγώ νομίζω πρέπει να είναι καινούριο στο, να υπάρχει ειδικό ποδηλατόδρομος όπως είναι τώρα. Γιατί στο κεντρικό δρόμο είναι επικίνδυνα. Νομίζω είναι επικίνδυνο. Γενικά σου βγαίνουν μπροστά από το Max πολλές φορές και νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους, να φανταστώ, αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Για τους ίδιους, γιατί δεν φοράνε και κράνος, δεν φοράνε τίποτα, οπότε δεν έχει καμία προστασία γι' αυτό. Είναι λίγο επικίνδυνα, γιατί καταρχάς χωρίς κράνος είναι, χώνονται εκεί που είναι τα αυτοκίνητα, είναι βολικό αλλά πολύ επικίνδυνο. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα, τουλάχιστον φοράνε κράνος, οπωσδήποτε. Επικίνδυνη είναι ένα πολύ καλό μεταφορικό μέσο της καινούργιας γενιάς, απλά χρειάζεται υποδομή. Κάθε πόλη θα όφιλε, όπως και τα ποδήλατα που βλέπετε πάνω στα πεζοδρόμια και τα πατίνια, είναι επικίνδυνα για τους πεζούς και δυσκολεύουν την κίνηση. Θα ήταν καλό να γίνουν κάποιοι ειδικοί δρόμοι για αυτά τα οχήματα.